βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα για την ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης πορείας και αυτή την ώρα έχει σημασία να εφαρμοστεί το Pacta Sunt Servanda από όλες τις πλευρές. Υπάρχει μια συμφωνημένη πορεία, ένας οδικός χάρτης που κατά το Eurogroup πρέπει να ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου. Ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης, μεταμνημονιακή στρατηγική, ελάφρυνση του χρέους, όπως έχει ήδη αποφασιστεί ως πλαίσιο από το Eurogroup τον Μάιο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017, και προσδιορισμός της μεταμνημονιακής εποπτείας με βάση τον κανονισμό 472. Επειδή κάθε καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του συμφωνημένου πακέτου είναι επιζήμια, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και προσθέτει η καθυστέρηση αβεβαιότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, πριν από λίγες μέρες είπατε ότι οι αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους στη συμφωνημένη, που δεν θα επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τους Ευρωπαίους φορολογουμένους, αλλά θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει και να επιστρέψει στις αγορές, είναι ζήτημα λίγων μηνών. Ορισμένοι στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα, που τους αποκαλώ Κασάνδρες, ισχυρίστηκαν ότι με τη δήλωσή σας εισηγήστε την αναβολή των αποφάσεων για μετά το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αυτή τη δήλωσή σας. Η Κομισιόν θέλει και εργάζεται για αποφάσεις στις 21 Ιουνίου και για το χρέος. Και το δεύτερο, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να συμβάλλει ώστε οι διαφορές μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων Δανειστών να μην οδηγήσουν σε αναβολές και καθυστερήσεις σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας? Ναι, αυτό αφορά άλλο τμήμα των αρμοδιοτήτων μου. Αλλά όντως είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Ολοκληρώνεται το ελληνικό πρόγραμμα. Και σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα τα πάει καλά. Η Ελλάδα υπερεύει τους φορολογικούς της στόχους και μάλιστα με ουσιώδη τρόπο. Όπως διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά πέρυσι. Και έχει αρχίσει η αξιολόγηση, η αποστολή είναι ήδη στην Αθήνα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνολικά θα έλεγα ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από όλες τις πλευρές, από τους θεσμούς, από τις ελληνικές αρχές, να καταλήξει επιτυχώς το ελληνικό πρόγραμμα. Συζητάμε κάποιες εκκρεμούσες πρώτερες δράσεις και ορισμένα άλλα στοιχεία, και κάποια θέματα που πρέπει να συζητήσουμε είναι και μέτρα για το χρέος. Και όπως είπα και δημοσίως πριν από μερικές μέρες, αυτή η εργασία, και το είπα δημοσίως, αυτή η εργασία συνεχίζεται. Και όταν μίλησα για τους επόμενους μερικούς μήνες, εννοούσα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να διευκολυνθεί αυτή η συμφωνία, να τηρήσει το χρονοδιάγραμμά της, και πιστεύουμε ότι είναι εφικτό με βάση τις παραμέτρους που καθόρισε το Eurogroup, τους οποίους και εσείς αναφέρατε. Δεν θα υπάρξει δηλαδή ονομαστικό κούρεμα, αλλά οι συνθήκες εξυπηρέτησης του χρέους θα αλλάξουν, ούτως ώστε η Ελλάδα να επιτρέψει στις χρηματαγορές και να σταθεί στα πόδια της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, είναι πλήρως δεσμευμένη να υπάρξει αυτή η συμφωνία, η οποία πρέπει να επιτευχθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος. Τώρα για πώς εργαζόμαστε και πώς συνεργαζόμαστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεργαζόμαστε επικοδομητικά, γιατί έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα, όχι μέσω απευθείας συμμετοχής, οικονομικής συμμετοχής, αλλά με βάση κάποιες προληπτικές
ρυθμίσεις. Συζητάμε λοιπόν για το τι μορφή συνεργασίας ή δέσμευσης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτή την τελική φάση του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ.